πάω στο σύλλογο και αυτό και αν μην μου εγχειρίζει το παιδί και απεθάνει. Ποιος νόμος και ποια ιστορία τώρα εδώ το μπλέξαμε τώρα. Επόμενη γραμμή. Ποιος νόμος στην Ελλάδα. Χαίρετε. Έλα. Γεια σου. Κώστα. Μάλιστα. Σε παρακαλώ, Κωστάκη, έχω εκνευριστεί με αυτά που ακούω, ρε παιδί μου. Γιατί, τι έγινε. Δίκτος αυτός, καταρχήν να μην παίρνουν στο στόμα του στο γιατρό, γιατί ο άνθρωπος πήγε εκεί για να κάνει καλά το κοριτσάκι του, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτά που βγάζουν, ρε. Έλα τώρα, έξω από το χορό τώρα πολλά τραγούδια ξέρουμε όλοι. Εντάξει, πουλάκι μου, αλλά ναι. Θέλεις να κάνεις το καλό, κάν το και ρίξω στο γυαλό που λένε. Και μη σε ενδιαφέρει. Αν δεν ήθελε, μην πει. Τώρα ο κόκκινος ο Φουγκαράς είδε το πρόβλημα του παιδιού. Παιδί, τώρα τώρα θα μαζέψω 10 παραπάνω, 5 λιγότερα. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει τώρα. Και τώρα το παιδί, αν είναι Ηρακλειδέας που βγήκε ο άλλος. Τι είναι Ηρακλειδέας και είναι πάντα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η κοινωνία μας. Τι να κάνουμε. Σε φιλό, για χαρά. Κοινωνία έχει πολλούς. Λογικούς, τρελούς, ανισόρροπους, μορφωμένους, αμόρφωτους. Ένας από αυτούς είναι και υπουργός υγείας, γι' αυτό τα πράγματα πάνε κατά διάολο. Εντάξει. Ναι, να βάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ να βάλουμε, πώς το λένε το άλλο, τι Ανταρσίες να βάλουμε. Να μην βάλουμε κανένα. Να πεθαίνουμε από σκολικοειδίτιδα. Εντάξει, λεπτό το θέμα για πολιτικολογίες και τέτοια, αλλά πρέπει να το πούμε. Να το πούμε. Οι φτωχοί δεν πρέπει να πεθαίνουν στα ράτζα. Αυτό πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους. Να πηγαίνει το παιδάκι στο νοσοκομείο και να γίνεται καλά δωρεάν. Για όλα τα παιδάκια του κόσμου. Δηλαδή, άμα έρθει η Ανταρσία, θα τα κάνετε καλά εσείς. Ρε τώρα μην το πηγαίνεις εκεί, δεν το πάω εγώ τώρα σε κόμματα. Αλλά αυτό που λέω, σαν συλλογισμός, δεν είναι σωστός. Βρε στη θεωρία καλό είσαι. Στην πράξη πώς θα γίνει. Στην πράξη έχεις να πληρώσεις 16 δις σε τόκους μέχρι τον Ιούνιο. Δεν τα πληρώνουμε, ρε φίλε, στους τραπεζίτες και θα τα πάμε στα νοσοκομεία. Πάτα φάμε. Σχολεία. Στον καρά θα τα φάμε. Όχι, σε νοσοκομεία και σχολεία. Επόμενος, ναι. Γεια σου, φίλε.